Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Κλειστό της 10. Μπασκετάκι Σαλόνικα για το δεσμό του κυπέλου. Σε λίγο θα ξεκινήσει ένα πολύ όμορφο παιχνίδι ανάμεσα στους Pacers και τους Pistols. Οι δύο ομάδες ξεκινούν για τους Pistols με τον Καραγκιαούρη, τον Αχτσίδη, τον Μικέλη. Τον Ψάλτη και τον Αχτσίδη. Από την άλλη, για τους Pacers, οι οποίοι είναι οι τυπικά γηπεδούχοι με την νεοφώτιστη ομάδα, με τον Κελέσογλου, τον Κωνσταντινίδη, τον Μαυρίδη, τον πρώτη λεπτή δεθεάστοχη, πρώτη κατοχή λοιπόν για τους Pacers, οι οποίοι είναι σημαντικά με τεμπούτο στην σημερινή αναμέτρηση με τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης είναι έστωχο από τον Κελέσογλου, ο οποίος είναι ο αρχηγός της ομάδας σήμερα. Πρώτο έστωχο σουτ, 2-0 για τους Pacers, οι οποίοι ξεκινάνε με το δεξί του παιχνίδι. Καραγιαούρης φτάνει χαμηλά τον Μιχέλη. Μιχέλης είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Σουτ για τρεις. Μεγάλο σουτ τριών πόντων από τον από τον Ψαλτή. Όμως η προσπάθεια του Καθλίκη θα στοχίσει, αλλά και καλοκής και ο Μιχέλης είναι επαναφορά. 2-3 το σκορ. Πέφτει να δείχνει μια ομάδα η οποία έχει ένα πλήρες ρόστερ με αρκετούς παίκτες. Ενώ από την άλλη σήμερα με αρκετές απουσίες στην πρεμιέρα οι Pistols. Το λάθος από τον Κάλια. Ο Κελέσογλου θα ολοκληρώσει το κλέψιμο. Καλή άμυνα εδώ για τους Spacers. Spacers οι οποίοι έχουν έρθει με πολύ ωραία και τεράστια. Και οι Pistols, όπου σύμφωνα πριν λίγο ο Καραγιαούρης δήλωσε ότι η ομάδα του περίμενε πώς και πώς τη σημερινή χρονιά και αγαπάνε πραγματικά αυτά τα παιδιά πολύ το μπάσκετ. Βγάζουμε τώρα, Μιχέλης, ωραία προσπάθεια, δημιουργεί Σάλτη για τρεις, δεύτερο τρίποντο. Κάλια στο rebound και φέρνει τώρα και πάλι στο ανοιχτό γήπεδο. Αλλά τρομερή άμυνα από τον Κωνσταντινίδη. Ο Κωνσταντινίδης ο οποίος διάβαζε τη φάση, έτρεξε και παραλίγο να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Δύσκολη προσπάθεια από τον Κωνσταντινίδη. Το σκορ είναι 2-6 στο ξεκίνημα του αγώνα. Το προβάδισμα είναι για τους Pistols. Αχτσίδη. Ωραία προσπάθεια, ψάχνει τον Καραγκιαούρη χαμηλά. Εξαιρετική άμυνα από το Μαυρίδη και τώρα στην άλλη μεριά του γηπέδου ψάχνει τον Κελέσογλου. Ο Ζωνίδης περιμένει το πίτα από τον ωραία προσπίτσα απέναντι στον Μιχέλη. Περνάει όλους ο Ζωνίδης. Παρά το πολύ όμορφο καλάθι από τον Κύριε, όταν φωνάζω τα κλειδιά, σημαίνει ότι κάποιος είναι μέσα στην αυλή. Τι φωνάζω τα κλειδιά, παίξαν εξαιρετική άμυνα και ο Αχτσίδης θα κατεβάσει την μπάλα. Γεια σας Πίστος. Έτσι το κάτω τα πόδια Αχτσίδης και θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά από τον Κωνσταντινίδη. Πρώτο μαδικό, το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι είναι για τους Spacers. Μιχέλη. Με καλό σπέξο Μιχέλη, ψάχνει ωραία τον Καραγκιαούρη χαμηλά και σωστά
το φάουλ από τον Μαυρίδη. Σάλτης, Αξίδης, είναι άστοχος, Μιχέλης το επιθετικό rebound. Πάλι ο Σάλτης, ο οποίος έχει για το τρίτο δικό του, δεν ευθετεί. Μιχέλης, στο αντιστάθεια, καλάθι και φάουλ από τον Μιχέλη. Σας είπαμε πριν για αυτό το παίκτη, ο Μιχέλης, ο οποίος και την περσινή σεζόν είχε έρθει στο roster των Pistols και κάνει πραγματικά τρομερές εμφανίσεις. Αποτελούσε ένα από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του. Εδώ θα στοχίσει η βολή. 2-8 το σκορ. Λίγο νευρικά μπήκαν οι Spaces στο παιχνίδι, αλλά είναι λογικό. Οι Pistols έχουν εμπειρία, καθώς όπως είπαμε, αγωνιζόντουσαν και πέρσι την διοργάνωση. Και σε πρωτάθλημα και σε κύπελλο και μάλιστα είχαν και μια πολύ αξιόλογη πορεία. Το παιχνίδι έχει περάσει ο Παπαγεωργίου και ο Τσίγκας. Και στον πάγκο έκατσε ο Μίνης και ο Κάσμα Κασμάνη. Ο Σαντινίδης αφήνει για τον Μαυρίδη, ωραία προσφύγει και πασάρει. Ο Αξίδης καταλαβαίνει την πρόθεση του Λέβη Μπάλα, αλλά έχει προηγηθεί πόδι, παράβαση από τον Κάλια. Και λες ο Βλούς, βγάζει έξω για τον Κωνσταντινίδη. Αφήνει ωραία. Ο Τσίγκας κερδίζει το φάουλ από τον Καραγκιαούρη, ο οποίος δεν μπορούσε να το σταματήσει. Κάθουν τον Κελέσογλου. Κωνσταντινίδης, ο Μιχέλης προσπάθησε να τον παρενοχλήσει και να του κλέψει την μπάλα. Το σκορ παραμένει 2-8, μια διαφορά στην έξι. Ακόμα δεν έχουν βρει ρυθμό στην επίθεση. Και τώρα ο Τσίγκας σε σουτ 2 πόντων. Την μπάλα βρίσκει αμπλό. Δεν ευστοχούνε ούτε τώρα οι Spaces, γιατί είναι λογικό να υπάρχει αυτή η νευρικότητα. Καθώς θυμίζουμε είναι το πρώτο της μόλις παιχνίδι στην φετινή διοργάνωση του Μπασκετάκη. Ο Τσίκας θα επαναφέρει την μπάλα στο σαγωνιστικό του χώρου και αφήνει για τον Κωνσταντινίδη. Και λες ο Βλέπος. Να δίπαλα τον Μιχέλη, καλή άνοια. Κωνσταντινίδη, στη λήξη του χρόνου. Μεγάλο καλάθι από τον Κωνσταντινίδη. Σε σου 2 πόντων. Καλάθι ψυχολογίας για τους Spaces. 4-8 ακριβώς στο 5 λεπτό του αγώνα. Ωραία ο Αρτίδης για τον Ψάλτη. Στους 8 πόντους ο Γιάννης Ψάλτης. Ωραία χαμηλά. Κάλια θα έπαιξε εξαιρετική άμυνα επάνω στον Παπαγιώργιο. Και τώρα φεύγει τον ενθουσιασμό με τον Μιχέλη, το λέει από την assist του Αρτίδη. Ωραία δημιουργία. 12-4 για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Έχει να αποκτήσει μια καλή διαφορά ήδη από την αρχή του παιχνιδιού. Πάρα λίγο το λάθος, ο Σαρμίδης προσπάθησε να δημιουργήσει. Το Κάλιας προσπάθησε να κλέψει. Ο Σαρμίδης τώρα κλείνεται από δύο. Καλή άμυνα του Μιχέλη ξανά. Τη λήξη ξανά. Άστοχος. Προσπαθεί ο Παπαγιωργίου. Καταφέρνει να κρατήσει την διαδοχή την ομάδα του. Ωραία προσπάθεια εδώ από τον Παπαγιωργίου. Και λες ο Γλουγιατρής, είναι άστοχος. Επιθετικό ριμπάλ του Παπαγιωργίου. Κάνει την ισορροπία του. Και ο Καραγιαούρης αφήνει στον Κάλια. Και τώρα ο Αχτζίδης σε ρόλο οργανωτή. Σε ρόλο πλέον έτσι για την ομάδα του. Έχει μπροστά του τον Παπαγιωργίου. Yeah.
Καραγιαούρη για δύο. Άστοχος Μαυρίδης. Στο λιμπάνο, ο Καραγιαούρης γενικά θα έκανε το σούτ από μέσα από αυτό. Τον θυμόμαστε από την περσινή σεζόν με ένα εξαιρετικό mid-range σούτ. Μαυρίδης, ωραία άμυνα από Κάλια και Καραγιαούρη. Σταματάνε στο πρώτο αντίπαλο. Βέβαια, παρόλο που έχουν αρκετές ελλείψεις στο φετινό παιχνίδι, στη σημερινή αναμέτρηση η ομάδα των Pistols, παρόλα αυτά έχουν αρχίσει πάρα πολύ να παίρνουν. Ο Παπαγεωργίου κρατάει την μπάλα σε ρόλο playmaker. Ο Αχτίδης πάρα λίγο να κλέψει. Ο Παπαγεωργίου τρομερή άμυνα από τον Μικέλη, ο οποίος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε και την περσινή χρονιά. Time out για τους Spacers, οι οποίοι βλέπουν ότι βρίσκονται πίσω με 10 πόντους. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, καθώς απομένουν 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Κυρίες και κύριοι, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και να συνεχιστεί στην ουσία αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Στο παιχνίδι έχει περάσει ο Σέντζεϊ για τους Spacers. Έχει περάσει και ο Τσίκας ξανά στο παιχνίδι. Έχει τον Κελέσοβλου, τον Παπαγεωργίου. Είναι το νούμερο 22, Ματσάκης. Ενώ από την άλλη για τους Πίστολς είναι ο Κάλλιας, είναι ο Ψάλτος, είναι ο Τσίδης, ο Πρωτογερόπουλος, ο οποίος τώρα έχει περάσει για πρώτη φορά το παιχνίδι, και ο Μιχέλης. Αυτή η πρώτη επίθεση μετά το time out δεν έχει δηλώσει σωστά για τους Spacers, κατοχή για τους Πίστολς, και έχουμε μια διαφορά 10 πόντων. Ο Σέρτζεϊ κάνει το πρώτο φάουλ του στη σημερινή αναμέτρηση. Μιχέλη Κάλια για 3. Είναι καλό σου τέλος εδώ στο εκεί. Και ο Σέργεϊ θα πάρει το πρώτο του rebound στο παιχνίδι. Ματιάκη και Λέσοβλου. Καλή άμυνα του Αχτίδη. Πολύ καλή άμυνα πάλι. Και τώρα Μιχέλη σαν ενδιασμό. Ωραία το Αγγιούρο Σέργεϊ μέσα στο layout. 16-4. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι προς το παρόν έχουν αποκτήσει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στο συν 12, 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλεπτού. Εδώ θα υποστεί, θα κάνει λάθος ο Σέργεϊ, θα κάνει βήματα. Και τώρα ο Αχτσίδης. Πρωτογερόπουλος για 3, είναι άστοχος. Σέργεϊ σε ένα ακόμη rebound. Και τώρα Κελέσοβλου. Για 3 στο Κελέσοβλου. Αστοχή. Αλλαγή τώρα για τους Pistols. Στον πάγκο θα κάτσει ο Ψάλτης. Σε παιχνίδι θα περάσει ο Ρωσίδης. Και ο Κάλλιας στον πάγκο στο μάτι του Καραγιαούρης. Προσφύγεις άλλος ένας γνώριμος παίκτης εδώ στο μπασκετάκι. Την ομάδα των Pistols αγωνιζόταν και πέρσι με αρκετό χρόνο συμμετοχής και αυτός. Ήταν σε ρόλο playmaker συνήθως. Καραγιαούρης. Ωραία, βράζει έξω για τον Μιχέλη, ο οποίος εκτελεί. Αστοχή, Καραγιαούρης, επιθετικό rebound. Το κλείνουν 2 και τελικά θα το κάνουν foul. Το foul έγινε από τον Τσίγκα. Είναι το πρώτο του φάουλ στο σημερινό παιχνίδι. Το παιχνίδι έχει περάσει και με το νούμερο 77 ο Μπουρούδης. Καραγιαούρης στην πρώτη βολή δεν θα ψαχίσει. Καραγιαούρης είναι αρκετά καλά από σωστά στις βολές στην περσινή χρονιά. Ένας παίκτης ο οποίος πολύ σημαντικός και για το σκοράρισμα και στο κομμάτι των rebound. Καθώς είναι ο βασικός ψηλός της ομάδας των Pistols. Μία στις δύο για τον Γιώργο Καραγιαούρη. 17-4. Έχει ξεκινήσει αρκετά νευρικά δηλαδή για κανείς από το debut του Spacers του Γιωργάνου. Ματσιάκη. Μπουρούτη, Ματσιάκη, ωραία και το ωραίο της μπάλας. Το shoot. Θα κερδίσει το φάουλ ο Τσίγκας και θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές.
Ο Τσίγκας είναι άσταθος σε αυτή την πρώτη βολή. Και τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει και τη δεύτερη. Είναι άσταθος. 5-17. Μειώνουμε στους 12 πόντους η ομάδα των Spacer. Ο οποίος είναι σε ρόλο του χάρη στο σπίτι. Καραγιαούρη είναι από τρεις. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τους Spacers και πρέπει να το κάνει το κήπεδο. Αλβάνει 24 δευτερόλεπτα. Ωραία προσπάθεια. Ο Ματσιάκης δεν μπορεί από την πάση του Βουδί και καλάθι όμως. Μπορεί όμως να τη δεύτερη προσπάθεια ο Ματσιάκης. Ο Βαθύς Ματσιάκης. Της ευθετή και μειώνει τη διαφορά στους 10. Για να δούμε. Θα μπορέσουν να μειώσουν τη διαφορά. Μιχέλη δεν μπορεί να εξασκήσει. Ματσιάκης το rebound και αυτό θα είναι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Το σκορ είναι 17-7. Προηγούνται οι τυπικά φιλοξενούμενοι πίσω στον Spacers. Θα κάνουμε μόνο τρίτη εκδοχή και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε εδώ στο κλειστό της 10. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Έχει περάσει με το νούμερο 36 για τους Spacers ο Μασμανίδης και με το νούμερο 12 ο Μασμανίδης Γιώργος και ο Μασμανίδης Ιωάννης, τα δύο αδέρφια. Μικέλης σουτάρει για δύο, προσοχή, Μαυρίδης προσπαθεί για το rebound και από τα δικά του χέρια, σύμφωνα με τους διαιτητές την μπάλα καταλήγει εκτός. Παραμένει κατοχή για τους Pistons. Βασίδης, θα συνέχει, ωραία για τον Μιχέλη. Με αντίπαλο τον Κουρούδη, τον πέρασε και φτάνει μέχρι το λέει από τον Μιχέλη. Τους κερδίζει όλους στον αέρα. 19-7. Ξανά στο σύν 12 η ομάδα των Πίστολς. Τελέσσογλου. Θα μιλά για τον Μαυρίδη, βγάζει έξω. Και τώρα ο Μασμανίδης κλείνεται, ας είναι για τον αδελφό του, τον άλλο Μασμανίδη. Εκτελεί για δύο, είναι άστοχος. Και ο Καραγιαούρης θα πάρει άλλο ένα rebound. Πρωτογερόπουλος περιμένει για τις συμπαίκτες του. Σάλτης αφήνει. Μικέλης. Ωραία προσπάθεια, καλή άμυνα από τον Μπουρούδη. Μιγέλης ο οποίος είναι ξανά σε γραμμή της φιλανθρωπίας για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή, 27. Δύο στις δύο για τον Μιχέλη, ο οποίος κάνει και σήμερα ένα αρκετά καλό παιχνίδι, θα λέγει γραμμής. Τώρα για τους Spacers, ο Μπουρούδης σε ρόλο οργανωτή. Βάζουμε χαμηλά τον Μαυρίδη, ο Χαμηλόπος. Και λέξω για δύο, κάνει έρμπο, Μπουρούδης. Και θα περάσει άκελά του την μπάλα στα πόδια του Μασμανίδη, του συμπαίκτη του. Με επαναφορά ο Ρωσίδης αφήνει τον Μιχέλη και μπροστά του τον Τουρούδη. Ωραία προσπάθεια του Μιχέλη, πρώτο Γερόπουλος. Δεν μπορεί να ξεκίνησει και ο Μαυρίδης αφήνει για τον Μπουρούδη. Το σκορ είναι 21-7 υπέρ των Pistols. Και αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Μπουρούδης για 3, άνθρωπος, Πρωτογερόπουλος. Το rebound. Πετάει για τον Μιχέλη. Πολύ όμορφη πάσα ολόκληρου γηπέδου από τον Πρωτογερόπουλο και καλάθι από τον Μιχέλη. Μιχέλη, ο οποίος και σήμερα δείχνει την ικανότητά του στο επιθετικό κομμάτι. Μαυρίδης
Και λες όλου, πάλι από τον Καραγκιαούρη. Αυτό είναι το δεύτερο φάουλ του Καραγκιαούρη. Στον πάγκο Μιχέλης, στο παιχνίδι περνάει ξανά ο Αχτσίδης. Και λες ότι είναι άστοχος αυτή την πρώτη βολή. Άστοχος η βολή και λες ότι ο Ρωσίδης θα πάρει το rebound, το αμυντικό. Και τώρα ο Αχτσίδης αφήνει χαμηλά στον Πρωτογερόπουλο. Ρωσίδης. Σάλβης για 3, 2 στα 4. Καλώς που το απέδειξε πριν. Μαυρίδης και φάουλ από τον Ρωσίδη χαμηλά για να σταματήσει αυτόν τον εθνικισμό της Πέτρας. Πολύ έξυπνο φάουλ από τον Γκάρ, τον Πίστολς. Μπουρούδης βγάζει έξω. Ο Μασμανίδης Γιάννης προσπάθησε να περάσει για τον Κελέσοβλου, αλλά παρέμβει ξανά ο Ρωσίδης. Μαχμανίδης, πάλι Μαχμανίδης στο Γιώργος. Κελέσοβλου, πολύ καλή άμυνα του Ρωσίδη. Και παίρνει σαν αυτό εδώ με τον Αχτσίδη, ο οποίος δεν κάνει καλή πάσα τον Ρωσίδη. Ο Ρωσίδης περιμένει τώρα τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Ζάλδης, Αχτσίδης. Τον αντίπαλο τον Μαυρίδη, περιμένει το σκρι. Αχτσίδης βγάζει έξω, Ρωσίδης για 3, είναι άστοχος. Μουρούδης στο rebound. Πάρα λίγο να κλέψει ο Αχτσίδης. Δεν φύγει έξω, να έχει να κλέψει. Μουρούδης, καλή άμυνα από τον Πρωτογερόπουλο ψηλά. Στις 10 κατεβάλλει τα χέρια, σωστό. Σωστή άμυνα από τον Πρωτογερόπουλο εδώ. Σόλτης. Καραγιαούρης. Με τον Μασμανίδη μπροστά του. Δύσκολη προσπάθεια. Πολύ όμορφη η στιγμή εδώ, ο Μαχμανίδης, ο Γιώργος σηκώνει τον Γιώργο. Πάντως δεν είναι και φάουλ. Εκτός δεν τραυματίστηκε ο παίκτης. Σέντερ τον Πίστολς. Ο Μαχμανίδης Γιώργος, ωραία προσπάθεια πρωτογερό, με τον Πρωτογερόπουλο. Ο Μαχμανίδης θα σωθεί καρά για όλους ένα ακόμη ριμπάουν. Και τώρα έχουμε τραυματισμό. Ο Μαχμανίδης. Βρέθηκε το έδαφος. Στο πόδι, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Το παιχνίδι περνάει ξανά ο Κάλιας. Ο Μασμανίδης δεν φαίνεται να έχει κάτι. Απλά κάθεται στο πάγκο για προληπτικούς λόγους. Στο παιχνίδι περνάει ο Τσίγκα με το νούμερο 8. Αυτό το σημείο ελπίζουμε απλά να μην έχει κάτι σοβαρό απέναντι στον Spacex και να μην είναι κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα και δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι. Και γενικότερα. Ρωσίδη, Κάλια. Αξίδη για τρέι. Προσπαθεί ήδη με τον Κορδάνο Μαυρίδη. Σταματικό και τώρα φεύγουν στο ανοιχτό γήπεδο. Όμορφη προσπάθεια από τον Μίνι. Μια άστοχο. Και Λέσογλου για 2. Δεν ευτυχήκε ο Κάλια. Αφήνει στον Σάλτη. Σάλτη ο οποίος με 2 στα 4 σου 3 πόντων εύστοχα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Αχτσίδης για 3. Μεγάλο σούτ από τον Αχτσίδη. Σου 3 πόντων. 26-7 το σκορ. 5 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Πριν από το λήξη του πρώτου μικρόνου. Πολύ καλή εμφάνιση από τους Πίτολς σε αυτό το ξεκίνημά τους στην φετινό κυβέλο. Μπουρούδης, όμορφη προσπάθεια. Ο Κάλιας σταματάει αντικανονικά με φάουλ. Εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Και τώρα έχουμε αλλαγές. Ο Μιχέλης περνάει στο παιχνίδι για να κάτσει στον πάγκο ο Ψάλτη. Και από την άλλη για τους Spacers. Στον πάγκο ο Κελέσοβλου, στο παιχνίδι ο Κωνσταντινίδης.
Μπουρούδες, εύκολος από την πρώτη βολή. 26-8. Αλλά είναι πρώτο του πόντου στο παιχνίδι. Στον πάγκο θα κάτσει ο Τσίγκας. Ο Ματσιάκης θα περάσει στο παιχνίδι. Προσφύγει για τρεις από την πάσα του Μιχέλη. Στου τριών πόντων. Έφευγος, είπαμε, ο Ρωσίδης είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Το τρίποντο είναι μία από αυτές. Ο Μιχέλης εδώ κλέβει πολύ όσο την μπάλα. Ο Ρούδης κοιτάει αντιδιαστητικό ο Μιχέλης από τον Μπουρούδη. Καθώς προσπάθησε να εκδηλώσει ευνηδιασμό εδώ η ομάδα των Pistols. Ισοσιονάει, για πρώτη φορά στο σύν 20 η ομάδα των Pistols. Και ο Ρωσίδης την επαναφορά δεν είναι τον Μιχέλη. Τον Μπουρούδη μπροστά του, τον περνάει, είναι πολύ πιο γρήγορος. Όμορφο καλάθι από τον Μιχέλη. Ο Μιχέλης ο οποίος πραγματικά κάνει τρομερό παιχνίδι και σήμερα. 31-9. Για να δούμε αν μπορούμε τώρα να αλλάξουν τα δεδομένα του αγώνα. Έχει μια λογικό να υπάρχει μια δυνατότητα. Καθώς και πέφτει είναι αρκετό καιρό στο τράφι. Ο Μαυρίτης αυτό έχει κάποιο καλάθι και τώρα ο Αρκτήδης. Ωραία, προσπάθεια του Αρκτήδη. Δεν μπορεί να εξηγήσει με το φορεστικό. Και τώρα περιμένει τους υπόλοιπους. Ο Αρκτήδης με τον Αρκτήδη. Υπάρχει φάουλ. Και πάλι δύο βολές για την ομάδα των Σπέσσερ. Και έχουμε αλλαγές τώρα, το παιχνίδι περνάει ο Παπαγεωργίου με το νούμερο 6 και ο Μπουρούδης θα κάτσει στον πάτο. Αξίδης, Πρωτογερόπουλος. Ωραία, πάτε τον Μιχέλη και φάουλ. Σιδόφαλο εδώ από τον Παπαγεωργίου. Άθελά του βρίσκει στο πρόσωπο τον Μιχέλη. Και είναι το πέτα πραγματικό φάουλ για τις Spacers. Για αυτό το λόγο η επαναφορά θα γίνει απ' έξω. Το επόμενο θα εκτελούν βολές οι Πίστος, οι οποίες είναι τρία ομαδικά σε αυτή την περίοδο μέχρι τώρα. Επομένως 3-35. Για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Αξίδης θα αφήνει και τον Πρωτογερόπουλο. Να αντιβάλλω τον Μαυρίδη, τον έχει κλείσει καλά εκεί ο Μαυρίδης. Ωραία, περνάει και λύνει άστοχος το rebound από τον Μίμη. Αυτό θα ήθελα να στείλουμε μας το κεφάλι. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Έχει και ένα ελαφρύ χτύπημα στο κεφάλι ο Αρκτήδης. Δεν φαίνεται όμως να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Αλλαγή τώρα για τους Pistols. Το παιχνίδι περνάει ξανά με το νούμερο 85, συγγνώμη, ο Καραγιαούρης. Ο Αρκτήδης θα κάτσει στον πάτο. Θα ελπίσουμε να μην έχει κάτι σοβαρό εδώ. Ωραία, προσπάθει το Παπαγιώργη, θα πατήσει την τελική γραμμή στις αλλαγή κατοχής. Οι Πίστος οποίοι διαχειρίζονται πολύ καλά τις δυνάμεις μέχρι τώρα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Κάνουν καλή διακίνηση των δυνάμεων παρόλο που έχουν μόλις δύο αλλαγές στο ρόστερ τους. Και έχουν καταφέρει με καλές εσωτερικές επιθέσεις να πάρουν μια πολύ καλή διαφορά. Καραγιαούρης τώρα εδώ δεν μπορεί να σηκώσει. Και τώρα θα φανίδει. Δανείζεις αφήνει για το Ματσιάκη. Πολύ καλή άμυνα από τον Μιχέλη, ο οποίος διάβασε εδώ και πάλι την επίθεση των Spacer και κατάφερε να κλέψει και αυτή την μπάλα. Κάλια
δεν μπορεί να χτυπήσει σου τρία πόντων. Και Ματιάκη. Ματιάκη. Καλή άμυνα του Μιχέλη. Της παρεμβαίνει, δεν μπορεί να ολοκληρώσει ο κλέβημα. Κατοχή παραμένει για τους Spacers. Και τώρα ο Κωνσταντίνης. Ματιάκη για δύο, είναι άτοχος. Επιθετικό αμυντικό rebound από τον Κάλλη, αυτονόμη. Και τώρα ο Ροσίδης. Δεν βγάζει να δηλώσει επίδεση, Κάλλιας. Με δύο σέντερ τώρα πολύ καλούς και τους δύο σέντερ μέσα. Πολύ καλή άμυνα από τον Παπαγιωργίου. Ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Μαυρίδης και τώρα ο Κωνσταντινίδης. Και μια νέα επίθεση για την ομάδα των Spacers. 31-9 το σκορ. Οι Pistols κρατάνε μια καλή διαφορά με την οποία θα ήθελαν σίγουρα να πάνε να αυτοί στο ημίχρονο. Καλή άμυνα του Κάλλια, Ροσίδης. Πρωτογερόπουλος. Ωραία πάσα. Μιχέλης περιμένει και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του για μια οργανωμένη επίθεση. Παίρνει το screen. Μιχέλης έξω για τον Κάλλια. Ο Κάλλιας για τρεις. Εύστοχος. Το πρώτο του, πρώτο δικό του σου τριών πόντων με μια αναμέτρηση. Ο Άρης Κάλλιας. Ένα αρκετά καλό σερ, ένα σερ στο οποίο παίζει. Αγωνίζεται τότε στη θέση 4, στη θέση 5 και μπορεί να εκτελέσει. Ο Μιχέλης εδώ κάνει μια καταπληκτική άμυνα. Και δεν μπορεί να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Στον πάγκο ο Ματιάκης, στο παιχνίδι περνάει ξανά ο Τσίγκας. Και ο Σέρτζι, μετά από αρκετή ώρα. Σέρτζι ξαναπερνάει το παιχνίδι. Μιχέλης ο οποίος δεν έχει λόγο να πιάζεται. Απομένουν 35 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Μιχέλης για τρεις. Καλό είναι το σούτ, είναι άσχο. Ο Χρήστος μείνει στο rebound. Κωνσταντινίδη. Εναντίον όλων, δύσκολη προσπάθεια και όμως ο ίδιος είναι το rebound. Περιμένει τους παίκτες του. Περιμένει τους του Παπαγεωργίου βασικά. Παπαγεωργίου. Ωραία προσπάθεια, σωστή. Μιχέλη, το rebound. Αυτή ήταν η λήξη του πρώτου μηχρόνου. 34-9. Οι Pistols κάνουν μια πραγματικά τρομερή εμφάνιση σε αυτό το πρώτο του παιχνίδι στο σταθμό του κυπέλου. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι στο κλειστό της 10. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Και πετάτε στο δύο ομάδων για τους Spacers. Ο Σέργι, ο Τελέσογλου, ο Τσίγκα, ο Κωνσταντινίδης και ο Μαυρίς. Ένα από την άλλη για τους Πίστολς. Ο Μιχέλης, ο Ρωσίδης, ο Πρωτογερόπουλος, ο Κάλλιας και ο Καραγιαούρης. Τρομερή. Εδώ πολύ καλή άμυνα ξανά από τον Θέμη, από τον Μιχέλη. Να θυμίσουμε, το σκορ είναι 34-10 υπέρ των Πίστολς. Έχει μια σταθερή καλή διαφορά στους 24 αυτή τη στιγμή. Και γενικότερα οι Πίστολς αυτό το πρώτο μέρος ήταν πραγματικά εξαιρετική και στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι. Καθώς δεν επέτρεψε στον αντίπαλό της να φτάσουν έστω όσο καλά. Εδώ ο Καραγιαούρης μένει 3 δευτερόλεπτα. Παράδοση 3 δευτερόλεπτα από τον Καραγιαούρη. Για να δούμε τώρα τον Τελέσογλου. Τσίγκας για δύο. Άστοχος ο Τελέσογλου στο αμυντικό rebound. Πολύ χαμηλά. Για να δούμε αν μπορούν να βγάλουν αντίδραση οι Spacers. Εντάξει, είναι πρώτο παιχνίδι ακόμα. Είναι λογικό να μην έχουν βρει καλό ρυθμό, επίσης υπάρχουν πολύ καινούργιοι παίκτες στο ρόστερ. Θα δούμε αν θα μπορέσει η ομάδα να βελτιωθεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και κατά τη διάρκεια των επόμενων αγώνων. Μιχέλης δεν μπορεί, προσπάθησε να βρει τον πρωτογερόπλο χαμηλά, δεν τα κατάφερε. Μαυρίδης. Παίξεις ότι πραγματικά, παίξεις ότι έχουμε
πολύ πλήρες ρόστερ, με πάρα πολλούς παίχτες, οι οποίοι χρειάζονται αρκετό χρόνο για να δέσουν μεταξύ τους. Σέργεϊ, Τσίγκας για τον Κωνσταντινίδη, λάθος εδώ για τους Στέφιες. Κάγια. Ρασίδης. Κάλιας. Μιχέλης. Και πέρα ο Καραγιαούρης. Αναμπιόν του Σκίτια. Δεξιό δυνατός. Κάλιας. Ωραία κυκλοφορία για τους Σκίτσος. Σου για τρεις. Ρασίδης εδώ δεν δικαιώνεται για την επιλογή του. Και τώρα και Λέσοβλου. Σέργιοι, και όλο playmaker, περιμένει το σκούρ του Μαυρίδη. Σου για τρεις από το Κωνσταντινίδη, δεν μπορεί να συζητήσει. Και τώρα ο Καναγιαούρης, σε ρόλο οργάνωση. Ο Κελέσσοβλου πραγματοποιεί μια εξαιρετική άμυνα εδώ, καθώς έτρεξε από την άλλη μεριά του γηπέδου και έκλεψε την μπάλα, καθώς κατάλαβε την πρόθεση του Καναγιαούρη. Σέργιοι. Αρκετά θόρυβη η δουλειά του σημερινού παιχνίδι για τον Σέργεϊ, ο οποίος φέρει το οργανωτικό κομμάτι της ομάδας του. Σουτιά 2 από τον Κελέσσοβλου, είναι άστοχος. Κάλιας στο αμερικό τυπάνο. Το φάουλ τώρα από τον Σέργεϊ. Καλό φάουλ, καθώς σταμάτησε τον εφηβιασμό των Σίσος. 34-10. Μιχέλη. Κάλιας, Μιχέλης, για τρεις. Δεν μπορεί να συγκεκριθεί τον έρμπολο, ο Ρασίδης θα μας αφήσει το rebound. Πρωτογερόπουλος και ο Μιχέλης αφήνει την μπάλα στο καλάθι για τους Pistols. Ωραία συνεργασία και πάλι από Πρωτογερόπουλο και Μιχέλη. 36-10, 6-55 πριν από την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Κωνσταντινίδης το σκέφτεται, σουτ. Παίρνει το σκρίν από τον Μαυρίδη. Και εδώ μια συνεννοησία με τον Τσίγκα. Καθώς ο Τσίγκα πήγε αντίθετα στο κόψιμο. Στο παιχνίδι θα περάσει ο Ψάλτης στον πάγκο ο Ρωσίδης. Και ο Αχτίδης στο ματ. Έξω ο Καραγιαούρης. Ενώ από την άλλη για τους Spacers περνάει ο Μασμανίδης Γιώργος. Στον αγωνιστικό βόρεθιο. Όπου ο Βουλίδης, ο οποίος είχε αρκετή ώρα να περάσει στο παιχνίδι. Αχτίδης. Σάλτης, πολύ ωραίο το φλότερ και καλάθι. Έχει πολύ καλά χρησιά ο Σάλτης, ο οποίος που έχει γενικότερα με το σκοράσμα, έχει μια τάση να σκοράρει αρκετά. Αν δεν κάνω λάθος, φτάνει και στους 8 ή 10 πόντους με μια αναμέτρηση. Νομίζω τους 10. Μασμανίδης. Μπουρούδης για 3. Κάνει έρμπολο Μπουρούδης. Κατοχή για τους Pistols. Και ο Αχτσίδης τώρα και πάλι σε ρόλο οργανωτή για την ομάδα του. Αχτσίδης. Φάουλ από τον Κελέσσοβλου. Πρώτο φάουλ με τον Σωκράτη Κελέσσοβλου, ο οποίος δεν συμφωνεί με την απόφαση του Γιώργου. Και τώρα ο Κάλιας κάνει μια λάθος πάσα στον Αχτσίδη. Γουρούδης όμως σε προσπάθεια, στο κύριο και Λέσσοβλου και σταματάει ο Κάλιας αλλά με φάουλ. Άστοχος στην πρώτη βολή. Μηδέσαι δύο για τον Κελέσσοβλου, αυτός ο ίδιος θα πάρει το επιθετικό rebound. Και αφήνει στο Τσίγκα. Μπροστά του Πρωτογερόπουλος, δύσκολη προσπάθεια. Αστοχής, ο Τσίγκας θα κάνει έρμπολ. Και τώρα αλλαγές. Το παιχνίδι περνάει ο Μαξιάκης στη θέση του Τσίγκα. Ο Μασμανίδης, ο Γιάννης και ο Γιάννης στη θέση του Κελέσσοβλου.
38, 10, 5 και 15 πριν από τη λήξη της περιόδου. Στο σύν 28 οι Pistols, οι οποίοι πραγματικά κάνουν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, οι Pistols δεν θα μπορούσαν να έχουν αναμειχθεί καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή σεζόν. Αρχίζει να δούμε τώρα αν θα μπορέσουν να συγκρατήσουν αυτή τη διαφορά. Μιχέλης, Γκάιλερ, Τελογερόπουλος, για τρεις. Άστο αυτός ο Μιχέλης. Το πάρει ο Μπάμ. Μιχέλης, τρομερή άμυνα τώρα από το Μαθέδη και ο Κουρίδης τρέχει σαν το κήπεδο. Εναντίον όλων δεν μπορεί να αρχίσει ο ίδιος ο Μπάμ. Και ο Μασμανίδης. Ο Μαθιάκης και τώρα ο Μπουλούδης για τρεις, είναι άστοχος, ο Μαυρίδης. Ωραία προσπάθεια του Μαυρίδη και καλά του. Ο Βαγγέλης Μαυρίδης. Επίσης εδώ πάλεψε με τους ψηλούς των Pistols, πήρε το rebound και κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 38-12. Για να δούμε. Γκάλιας. Γκάλτης. Πάλι ο Γκάλιας, κουτάρει για δύο, είναι άστοχος, Ματσιάκης, σε rebound. Και τώρα ο Μπουρούδης. Μασμανίδης, Μπουρούδης για τρεις, μεγάλο σου τριών πόντων. Άρα από τον Μπουρούδη, ασίστ από τον Μασμανίδη, Γιάννη. 15-38. Αυτό είναι πολύ μεγάλο καλάθι για τους Pacers, καλάθι της ψυχολογίας. Για να δούμε αν μπορούν να μειώσουν κι άλλο τη διαφορά. Άμεση απάντηση στους σου τριών πόντων από τον Αχτσίδη. 41-15. Μασμανίδης Γιώργος, Μπουρούδης για το δεύτερο δικό του και αυτό έφτωχο από τον Μπουρούδη. 2-2, δύο συνεχόμενα αυτού τριών πόντων από τον Μπουρούδη. Και τώρα πάει μάλλον από τους Pistols, καθώς ήταν ότι η ομάδα τους δέχτηκε δύο πάρα πολύ εύκολα αυτού τριών πόντων. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. 41-18 το σκορ. Επιστρέψαμε και πάλι στο πιστό της 10 για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Απομένουν 2 λεπτά για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο και αυτή τη στιγμή οι Pistols προηγούνται με 41-18 τον Spacer. Spacer θυμίζει με μια νέο φώτιση ομάδα στην γενικά το βορέα του Βασιλάκη. Εδώ λάθος από τις Αδερμαρτσίδη. Καλή άμυνα για τις Spacer. Πιέσαν σωστά εδώ πάνω στην μπάλα και να έκαναν τον playmaker των Pistols σε λάθος. Γουρούδης εναντίον όλων βγάζει έξω. Πάτησε όμως ο Μασμανίδης Γιώργος στην εκτελεστική γραμμή. Έκανε λάθος. Και ξανά αλλάζει η κατοχή. Αχτσίδης. Μιχέλης, Αχτσίδης. Καραγκαούρης το έκανε το mid-range shoot. Δεν το βοηθάει. Και τώρα ο Μασμανίδης κάνει μια πολύ καλή άμυνα. Καθώς ακολούθησε το Θέμη. Το Μιχέλη Θέμη. Και πάνε λίγο να το κλείψω. Ο Καραγιαούρη για δύο, ωραίο σούτ από την κορφή της ρακέτας. Ας ακούσει ο Μπουρούδης να πάρει άλλο ένα rebound. Μασμανίδης Γιώργος, πολύ ωραίο το spin move, είναι άστοχος. Και ο Σύρις θα πάρει το αμυντικό και βγάζει ας εθνικιασμού. Καραγιαούρης στόχισε με την πρώτη. Εξόχισε με τη δεύτερη, το έκανε και το σταυρό του. Ωραίο συνέδριο. Είναι ένα παίκτης ο οποίος πραγματικά ένας από τους βασικούς, από τους βασικότερους πυλώνες της ομάδας του. Καθώς το κάνει πολύ μεγάλη συνεισφορά σε όλους τους τομείς. Εδώ στο δύο Παπαγεωργίου και ο Αξίδης τρέχει και πάλι σαν το γηπέδο με το Θέμη. Ωραία, το αριστερό lay-up. 45-18 και απομένουμε τελικά αυτή θα είναι η τελευταία επίθεση στο παιχνίδι. Μπουρούδης, ωραία προσπάθεια από τον Μπουρούδη, τρομερή προσπάθεια.
Γιουρίδης επίσης είναι νομίζω σε αυτό το δεκάλεπτο με διαφορά από καλύτερα στον Σπέικερ. Στο φάουλ είναι στον πάρα από τον Παπαγεωργίου. Απομένει 8,6 45-20 στο σύν 25 η πίστολη. Ωραία πάσα, Ρωσίδη. Το φάουλ από τον Παπαγεωργίου. Σκληρό μαγκάτσμα. Τρίτο φάουλ από τον Παπαγεωργίου. Ο Ρωσίδης εκτελέσει 2 λεπτομέρειες. Θα πηγαίνουμε μόλις 3 δευτερόλεπτα στο ρολόι για τους Spacers. Ο Ρωσίδης θα στοχίσει την πρώτη βολή. Μία στις 2 για τον Ρωσίδη. Παπαγεωργίου. Αυτό θα είναι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, 46-20. Οι Pistols έχουν πάρει μια πάρα πολύ καλή διαφορά. Θα κάνουμε τώρα μια μικρή διαφορά και θα επιστρέψουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής αναμέτρησης. Όλα είναι έτοιμα για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Οι πεντάδες των δύο ομάδων για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο είναι Ρωσίδης, Καραγκιαούρης, Αχτσίδης, Ζάλτη και Μισέλης για τις Pistols, ενώ από την άλλη ο Κελέσογλου, ο Μίμης και ο Κωνσταντινίδης. Ο Μίμης θα πάρει Χρήστος. Ο Μίμης θα πάρει το αμερικό rebound. Ήταν η πρώτη πίεση της Χρήστος, η οποία ήταν άσχεση. Και τώρα ο Μπουρούδης. Με τίποτα τον Σίδη. Ο Μπουρούδης έχει τρομερά χάντρια αυτό το αποδεικνύει εδώ. Έχει και πολύ καλή επαφή με το καλάθι ο playmaker των Spacers. Εδώ βγάζει την ποιότητά του, ενώ πριν στο πρώτο μήτρο χρόνο δεν είχε πάρει τόσο πολλές πάντες. Εδώ αποδεικνύει την ποιότητά του. Μικέλης βγάζει έξω, Αξίδης με το Μαξιάκι μπροστά του. Καλή άμυνα από το Μαξιάκι εδώ. Ωραία, άσε από τον Καραγκιαούρη. Σηκώνεται ο Καραγκιαούρης, δεν μπορεί να σηκώσει. Μικέλης βγάζει έξω, Ψάλτης για το τρίτο δικό του. Μεγάλο τρίποντο, πολύ μεγάλο τρίποντο. 3-5 για τον Άρη Ψάλτη. Ζητώ συγγνώμη από τον Γιάννη Ψάλτη. 22-49 το σκορ. Λάθος από τον Κελέσογλου, τρομερή άμυνα από τον Μικέλη. Δεν πρέπει να έχει κάνει τουλάχιστον 3 κατσίματα στην σημερινή αναμέτρηση. Πάλι ο Ψάλτης για 3. Άστοχος, Κελέσογλου προσπαθεί. Κατοχή και πάλι για τις Pistols. Και έχουμε αλλαγές. Ο Σέρβι περνάει στο παιχνίδι στη θέση του Μαξιάκη. Της κάτω της ομπάδου για να πάρει μερικές ανάσες. 49-22, οι Pistols προηγούνται. Καραγιαούρη για 3. Μεγάλο τρίποντο από τον Γιώργο Καραγιαούρη, ο οποίος είπαμε, παρόλο που παίζει στη θέση 5, είναι ένας πάρα πολύ καλός σκουτέρ και δεν συνεισφέρει μόνο στο κομμάτι το rebound. Κάτω καλά και εδώ λάθος από το Σέρβι. Καραγκιαούρης ο οποίος και αυτός κάνει μια πραγματικά τρομερή εμφάνιση στο σημερινό παιχνίδι μαζί με τον Μιχέλη ο οποίος θα έχει μπάλα. Αχτσίδης το σκέφτεται, περιμένει το σκύλι του Καραγκιαούρη από την κορφή της ρακέτας ξανά, αυτή τη φορά θα το βάλει και ο Αχτσίδης ένας καλός παίκτης με καλά στοιχεία. 94-22. Κελέσογλου δεν μπορεί να εξοπλίσει. Χρήστος Μίμης. Κελέσογλου για 2, άστοχος. Ο Μίμης θα πάρει το καλάθι. Πρώτο καλάθι για τον Μίμη, ο οποίος έχει κάνει αρκετά Χρήστο από τον Χρήστο, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Απόρριβη δουλειά τα λίγα, είναι πράγματα που δεν φαίνονται τόσο πολύ μέσα. Εκεί το Ρωσίδη. Αστοχή ο Καραγκιαούρης στο rebound, εκτελεί. Δεν μπορεί κατά το καλάθι ο ίδιος όμως στο rebound. Ούτε τώρα. Και ο Κωνσταντινίδης εδώ πραγματοποιεί μια τρομερή άμυνα. Τρομερή και η τριπλαπή από την πλάτη. Μπουρούδης. Μιχέλης εδώ καταλαβαίνει. Θα κλέψει την
μπάλα, πάλι στο ανοιχτό γήπεδο. Απ' την αρχή του Καραγιαώρη, ωραίο μπάσκετ εδώ για τους Pistols. Ωραίος εθνικιασμός, 56-24. Έξι λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από την λύση. 56-24. Κελέσογλου για 3, άστοχος, Καραγιαούρη. Στο αμυντικό rebound και αφήνει τώρα στον Αχτσίδη. Ωραία, βγάζει έξω για τον Καραγιαούρη, ο οποίος θα το πάρει ξανά το τρίποντο. Αυτή τη φορά δεν θα ξεκίσει. Μισελή. Πάρα λίγο άλλα του κεφάλου, θα εκτελέσει δύο ελεφαντικολές. Και καλούνε time out οι Pistols. Το σκορ είναι 24-56, 6 και 10 πριν από τη λήξη του αγώνα. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε στο Πιστοζιτζάκα. Να θυμίσουμε για αυτή τη στιγμή προηγούνται με 32 πόντους οι Pistols των Spacers σε αυτό το παιχνίδι που επαναλαμβάνω είναι για τον θεσμό του κυπέλου. Θέμης ευστοχή και πρωτοβολή. Θέμης ευστοχή είναι ένας πολύ καλός παίκτης με πολύ καλά στοιχεία. Τόσο παιδικά όσο και αμυντικά. 2-2 για τον Μικέλη. Και ο Μπουρούδης τώρα θα κατεβάσει πάνω Μπουρούδης. Νομίζω με διαφορά σήμερα, αν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος ξεχώρισε από τους Spacers. Γενικώς είναι ένα σύνολο που επαναλαμβάνω χρειάζεται να δέσει. Πάντως ποιοτικά χαρακτηριστικά έβγαλε σήμερα από το Μπουρούδης. Ο Κελέσογλου αυτοκίνησε σε 3 πόντων και ο Ρωσίδης τώρα. Πολύ καλή άμυνα του Κελέσογλου. Κελέσογλου ο οποίος στο αμυντικό κομμάτι βγάζει πάρα πολύ καλή εικόνα σήμερα, καθώς τον βλέπουμε να κυνηγάει όλες τις φάσεις, ακόμα και αν είναι σε κατάσταση ευνηδιασμού η αντιπαλομάδα. Παρόλο που δεν του βγει τόσο πολύ το επιθετικό κομμάτι, δηλαδή έχει καταφέρει σήμερα στα αμυντικά του καθήκοντα να είναι εξαιρετικό. Σάλντι. Μιχέλης. Γκάλιας για 3. Είναι άστοχος. Rebound από το Χρήστο Μίνι. Και τώρα ο Λουσαδημίδης αφήνει για τον Μπουδούρη. Μπουδούρης για 3. Για το τρίτο δικό του δεν θα στεθείς εδώ και ο Μαυρίδης. Θα αφήσει την πάση καλά. Ο Μαυρίδης είναι ένα αρκετά καλό παιχνίδι σήμερα. Ο Μαυρίδης το πήρε και αυτός. Έχει ξεχωρίσει αρκετά από την ομάδα των Spacers. Δεν θα αρκετά καλή εμφάνιση δηλαδή. Έχει συνεισφέρει και αυτός αρκετά. Ζάλβης, πολύ ωραία προσπάθεια. Πολύ ωραία το σύν. Δίνει ποιοτικά χαρακτηριστικά και το χαμηλό κόστ, το πια των Beatles. Μπουδούρης βγάζει έξω, Κωνσταντινίδης, εσύ δύο πόντων ελεύθερο. Δεν μπορεί να συζητήσει, Πρωτογερόπουλος. Προσπάθησε να βρει το βγάζι και πει ότι πέσανε εδώ και τα γυαλιά. Και θα κάτσει στον πάγκο, θα περάσει το παιχνίδι ο Καραγιαούρης. Το παιχνίδι πέρασε, είναι το νούμερο 36, ο Μαχμανίδης Γιάννης. Κελέσογλου, Κυριακή. Θα την γίνει το συγγνώμη. Μαχμανίδης, Κελέσογλου. Θα το πάρει το σύντριο πόντο και θα το βάλει. Είναι καλό σύντερο το βράδυ Κελέσογλου. Μπορεί να μην έχει βρει την καλή του, τον καλό του αυτό σήμερα στο επιθετικό κομμάτι, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται από τον τρόπο που σουτάρει ότι ξέρει καλό μπασκετ. Ότι είναι καλό σουτέρ δηλαδή, αυτό. Εδώ ένα πολύ μεγάλο καλάθι από τον Καραγιαούρη τώρα, το fade away. Το Κράτης Κελέσογλου, ο οποίος σήμερα είναι ο αρχηγός σε αυτό το πρώτο
παιχνίδι. Το Σταντονίδη έφτασε τώρα και αυτό από τον τρίτο πόντο. Θέλει να αρχίσει να ξεμπουκώνει λίγο οι παίκτες των Spacers. Και τα παιχνίδια, παιχνίδι με παιχνίδι. Θεωρώ ότι η ομάδα θα αρχίσει να βελτιώνεται τον Spacers πάρα πολύ. Ο Γερόπουλος εδώ χωρίς φάουλ. Ρωσίδη 62-31. Γκάλιας, Τέμις. Πρώτο φάουλ. Θα κάνει το φάουλ από τον Σαντινέδη πάνω στο Μιχαήλ. Σε προσπάθεια έγινε τον περάσει. Επομένως 3 λεπτά για τη λήξη του παιχνιδιού. 62-31. 62-31 η Pistols. Κάλια, Ροσίδη. Πάρα λίγο να κλέψει ο Πιγούρης. Ο Πιγουρόπουλος δεν μπορούσε να ξεκίνησε το λόγο. Και τώρα πάλι η Spacer. Και Λέσο Λουγιατρίς. Καλώς ήδη είναι άστοχο. Και από πολύ έξυπνο ο Ροσίδης πέρεξε την μπάλα πάνω στον Ελέσσοβλου. Πάλι χαμηλά από τον Κωνσταντινίδη. Και έχουμε time out, 2 και 20 απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε στο κλειστό της 10. Στην επαναφορά είναι ο Ροσίδης για τους Πίστολς. Καραγιαούρης, καλά του και φάουλ. Καραγιαούρης νικάει κατά κράτος στη ρακέτα του αντιπάλου του. 64-31 και δέχεται μια συμπληρωματική βολή. Τελεί την πρώτη βολή ο Καραγιαούρης και την βάζει. Άμεσο τρίποντο για τους Πίστολς και πήγαν μια πολύ καλή εμφάνιση τώρα. Πραγματικά είναι ιδανικό ξεκίνημα για τους Pistols. Θα το δούμε σε πιο ωραία προσπάθεια, εναντίον όλων δεν μπορεί να κερδίσει. Και τώρα ο Μιχέλης. Ο Μιχέλης αφήνει στον Σάλβη, Πρωτογερόπουλος. Ωραία γύρισε, πολύ ωραία spin move από τον Πρωτογερόπουλο και εύκολο lay-up. 66-31. Για τρεις ο Μπουζούρης, για το τρίτο δικό του στη σημερινή αναμέτρηση. 34-66. Και απομένει μόλις 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Μπουζούρης, ο οποίος είναι το τρίτο έστωχο τρίτο δικό του στη σημερινή αναμέτρηση. Παραγιαούρης πάει για κάτι πολύ. Παπαγεωργίου, ωραία άμυνα του Μιχέλη. Θα σταματάει ψηλά. Τρομερή άμυνα από τον Μαρμανίδη, τον Γιώργο Παπαγεωργίου μέχρι το λέει αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Και ο Μιχέλης αφήνει τον Σάλβι. Ροδογερόπουλος. Σάλβι, Ροδογερόπουλος, κανός Παυλοφός, πάλι γυρίζει ωραία. Δεν μπορεί να το πείσει, ο Σέργεϊ. Θέλω ένα rebound. Απομένει 35 δευτερόλεπτα για να λύσει το παιχνίδι. Κατοχή τώρα παραμένει για τους Spacers. 66-30 για ομάδα Spacers. Σέργεϊ για 3. Αστοχή, Καραγκιαούρη. Κάνει στο ανοιχτό γήπεδο το Ροσίδη. Σάλις για 3. Και αυτό έξοχο. Άλλο ένα έξοχο τρίποντο από τον Σάλτη. Το τέταρτο. Για τον ίδιο αποδεικνύει πόσο καλό σου φέρει είναι. Σίγκας μέχρι το lay-up. 38-69. Αυτό θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Spacers εναντίον Pistols. 38-69. Για αυτό το παιχνίδι, για το θεσμό του κυπέλου. Από όλους εμάς εδώ στο Μπασκετάκι Θεσσαλονίκα, καλό βράδυ.